Θα πάμε στην δεύτερη είδηση της ημέρας, σε τοπικό επίπεδο, σεισμική δραστηριότητα έντονη. Δεν είναι άλλη είδηση της ημέρας από τη χτεσινή σεισμική δόνηση που είχαμε, μεγέθους 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Λίγο μετά τις 11.30 το βράδυ σημειώθηκε αυτός ο σεισμός. Και αν μπορούμε να δούμε και τις σχετικές πληροφορίες, ναι. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 15,3 χιλιόμετρα και επίκεντρο 22 χιλιόμετρα ανατολικά του Ηρακλείου. Η σεισμική δόνηση ήταν ιδιαίτερα αίσθητη όχι μόνο στην ενδοχώρα αλλά και στο κέντρο του Ηρακλείου. Ναι. Κουνηθήκαμε για τα καλά. Το Ηράκλειο κουνήθηκε σε ρυθμούς Ρίχτερ και μάλιστα να πούμε ότι αυτή η σεισμική δόνηση σημειώθηκε λίγες ημέρες μετά από την τελευταία παρόμοιου μεγέθους. 2 την περασμένη Ιουλίου, Παρασκευή, αν δεν κάνω λάθος. Σωστά, 2 ναι. Ιουλίου, 4,1 Ρίχτερ. Μάλιστα, Γιώτα, να σε ευχαριστήσω πολύ. Η σεισμική δραστηριότητα, να πούμε ότι προβληματίζει, ανησυχεί τους πολίτες, οι οποίοι βέβαια δικαιολογημένα δεν γνωρίζουν και θέλουν να μάθουν, θέλουν επιστημονική εξήγηση. Πάμε στη Θεσσαλονίκη να συναντήσουμε τον κύριο Χρήστο Παπαϊωάννου, ο οποίος είναι σεισμολόγος, διευθυντής ερευνών στο Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολογίας. Κύριε Παπαϊωάννου, να σας καλησπερίσω από Κρήτη. Καλησπέρα στην όμορφη Κρήτη. Τι προκύπτει μέσα από την επιστημονική εξήγηση που δίδεται? Κοιτάξτε, η σεισμική αυτή ακολουθία, η οποία ξεκίνησε στις 4 Ιουνίου με ένα σεισμό μεγέθους 4,2 και συνεχίζεται. Αυτό που ξέρουμε για την περιοχή της Κρήτης είναι ότι κατά κύριο λόγο οι πιο πολύ ισχυροί σεισμοί γίνονται εκτός του ηπειρωτικού κορμού της Κρήτης. Οι τελευταίοι αυτοί σεισμοί έχουν την εξής ιδιαιτερότητα. Φαίνεται προκαταρκτικά να σχετίζονται με μια δομή τεκτονική, ένα ρήγμα, στο πούμε έτσι, το οποίο υπάρχει στην περιοχή, το οποίο δίνει σεισμούς συνεχώς. Είναι γνωστό ρήγμα λοιπόν? Ναι, 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 είναι γνωστή, ναι. Γνωστή δομή. Και αν τυχόν μπορούσα να μοιραστώ με την οθόνη μου μαζί σας, θα σας έδειχνα και τις αποδείξεις αυτού του πράγματος. Βέβαια, αν μπορούμε λίγο να το δούμε αυτό που μας λέτε. Μπορώ να κάνω share screen την οθόνη μου? Βέβαια, βέβαια, έχουμε τη δυνατότητα, επιχειρήσουμε. Ωραία, το κάνω εγώ αμέσως με εσάς αυτή τη στιγμή. Αν τυχόν με βλέπετε μέσω Skype. Βέβαια, βέβαια. Λοιπόν, είναι ένα γνωστό ρήγμα λοιπόν, αυτό μας λέτε. Ναι, είναι ένα γνωστό ρήγμα. Οι σεισμοί οι οποίοι συμβαίνουν έχουν την ιδιαιτερότητα να γίνονται πολύ κοντά στην περιοχή Αρκαλοχωρίου Ηρακλείου, σχεδόν κάτω από το Αρκαλοχώρι, και γι' αυτό το λόγο γίνονται ιδιαίτερα αισθητοί. Βέβαια, αν μπορείτε να γυρίσετε και λίγο να δούμε και την οθόνη που μας είπατε. Ναι. Την βλέπετε τώρα? Βέβαια, να το μεγενθύνουμε λίγο, δεν ξέρω αν είναι ωραία, εφικτό. Το μεγενθύνω, να πάω σε full screen. Ακριβώς. Το βλέπετε? Βέβαια, λοιπόν, μπορούμε να το δούμε, ναι. Αυτό που βλέπετε αυτή τη στιγμή είναι στο αριστερό τμήμα του χάρτη, είναι το επίκεντρο που ήταν του χθεσινού ναι. σεισμού, δείχνει πώς έσπασε αυτό το κομμάτι, δηλαδή στην περιοχή της Κρήτης, εκεί πέρα ασκούνται ένα πεδίο εφελκυστικών τάσεων, δηλαδή εδώ πέρα. Και εδώ πέρα κάτω βλέπετε ότι από πού υπήρξαν αναφορές για το σεισμό αυτόν. Βλέπετε ότι κατά κύριο λόγο είναι στην περιοχή Ηρακλείου, αλλά είναι αισθητός, όσο έγινε ο σεισμός, αισθητός ολόκληρη την Κρήτη. Εάν τυχόν δούμε την ιστορία της περιοχής, θα δούμε ναι. ότι αυτό που σας είπα, ότι η μεγάλη καταστροφική ισχυρή σεισμή από την αρχαιότητα μέχρι και σήμερα, στην περιοχή της Κρήτης συμβαίνουν κυρίως εκτός του ηπειρωτικού κορμού της, πέρα από την περιοχή, την περίπτωση του ρήγματος της Ιεράπετρας. Αυτό εδώ πέρα, αν βλέπετε το μαύρο, το ναι. σύμβολο, είναι ένα ρήγμα το οποίο είναι στην περιοχή του Αρκαλοχωρίου, το οποίο παριστάνεται με ένα αστέρι. Βλέπετε λοιπόν ότι το Αρκαλοχώρι είναι πολύ κοντά σε αυτή την τεκτονική δομή. Βλέπουμε λοιπόν ότι εντάξει, δεν έχει ακριβώς εκεί πέρα πάνω μεγάλο σεισμό, αλλά αν πάμε και δούμε τους μικροτέρου μεγέθους σεισμούς, βλέπετε σε αυτό το χάρτη που έχουμε όλα τα δεδομένα των σεισμών στην περιοχή, βλέπετε λοιπόν ότι εδώ πέρα στην περιοχή αυτή έχουν συμβεί αρκετοί σεισμοί με μεγέθη μέχρι 5 περίπου. Άρα λοιπόν δεν είναι κάτι το παράξενο και το ιδιαίτερο. Και δεν έχουμε να κάνουμε με ένα προσεισμικό φαινόμενο. Μισό λεπτό, εγώ δεν μίλησα για προσεισμό.
Ναι. Ούτε είπα ότι είναι. Εγώ είπα ότι είναι μια σεισμική δραστηριότητα που είναι σε εξέλιξη. Αν δείτε εδώ πέρα από ένα μεγάλο πρόγραμμα που είχαμε και είχαμε καταστήσει σεισμογράφους για μεγάλο διάστημα στην Κρήτη και μικρού μεγέθους, δείτε λοιπόν και συγκρίνετε αυτό που σας έδειξα προηγουμένως, αυτό το ρήγμα, με αυτήν εδώ πέρα τη δραστηριότητα και από μικρούς σεισμούς. Φαίνεται λοιπόν ότι αυτή η δομή είναι ενεργή. Δεν είναι λοιπόν κάτι το οποίο συμβαίνει πρωτόγνωρα τώρα. Και συγκρίνεται αυτή την κατανομή των σεισμών, που είναι της τελευταίας εβδομάδος, με αυτήν εδώ πέρα τη δομή. Άρα λοιπόν είμαστε κάποιοι μικροσεισμοί οι οποίοι συμβαίνουν πάνω σε αυτό το ρήγμα. Λοιπόν, και το Ινστιτούτο μας έχει εγκατεστημένο μηχάνημα εδώ και χρόνια στο Αρκολοχώρι και συνεχώς έχουμε καταγραφές. Τι μας βοηθούν αυτές οι καταγραφές? Μας βοηθούν σε δύο πράγματα. Αυτή είναι η καταγραφή της επιτάχυνσης, δηλαδή πόσο πολύ καταπονήθηκαν τα κτίρια, οι άνθρωποι τον καταλάβανε. Ναι. Και έχουμε λοιπόν αυτήν εδώ πέρα την καταγραφή. Δεν σημαίνει πολλά πράγματα. Θα σας πω ποιο είναι το πρακτικό μέρος της καταγραφής. Αλλά αυτό που θέλω να σας δείξω είναι ότι αυτό εδώ είναι για μία ώρα δεδομένα που είναι αυτά εδώ πέρα, ένα zoom. Και είναι zoom εδώ πέρα. Βλέπετε λοιπόν ότι έχουμε έναν, δύο, τρεις, τέσσερις και αρκετούς άλλους σεισμουλάκους που είναι πολύ μικροί. Γι' αυτό το λόγο ο κόσμος αναστατώνεται, γιατί καταλαβαίνει αρκετούς, ακόμα και μικρούς, τους καταλαβαίνει. Ακούει ένα κτουμπ. Ναι. Λοιπόν, το φαινόμενο λοιπόν ναι. είναι σε εξέλιξη. Εξελίσσεται χωρίς απρόοπτα, εξελίσσεται φυσιολογικά. Όχι. Εξελίσσεται. Δεν έχω βάλει καμία άλλη λέξη. Ναι. Είναι σε εξέλιξη. Το φαινόμενο παρακολουθείτε, είναι σε εξέλιξη και αυτό που σας έδειξα όμως από προηγούμενους χάρτες είναι ότι όπως αυτός εδώ πέρα, ότι η περιοχή αυτή έχει δώσει συνεχώς σεισμούς, δίνει σεισμούς. Μάλιστα. Μπορούν να ληφθούν κάποια μέτρα προληπτικά? Κοιτάξτε, αν τυχόν για ένα σεισμό 4 αρχίζουμε και λέμε για προληπτικά μέτρα, δεν θα έπρεπε να κάνουμε τίποτα άλλο σε όλη την Ελλάδα. Έχετε δίκιο, παρά να παίρνουμε προληπτικά μέτρα. Ναι, τα προληπτικά μέτρα πρέπει να τα παίρνουμε πάντοτε. Ναι. Να έχουμε ανά πάσα στιγμή προετοιμασμένοι. Αυτό που λέω όμως εγώ είναι ότι δεν χρειάζεται πανικός, είναι εξοικείωση. Είναι εξοικείωση, σωστά. Πρέπει να το δείτε αυτό το πράγμα. Και το σημαντικό επίσης πρόβλημα είναι ότι επειδή αυτή τη στιγμή έχετε πολλούς τουρίστες, ναι. και ενδεχομένως υπάρχουν τουρίστες από μέρη που δεν. Θα τους φαινόταν μάλλον ατραξιόν οι σεισμοί, δεν έχουν ιδέα από σεισμούς. Γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να ξέρετε πώς να διαχειριστείτε αυτό το πράγμα στις τουριστικές μονάδες, στα σπίτια που νοικιάζουν κτλ. Ναι, μάλιστα. Κύριε Παπαϊωάννου, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρέμβασή σας. Θέλω να σας πω ένα πράγμα μονάχα. Βέβαια, βέβαια. Από τις καταγραφές που έχουμε από το σταθμό του Αρκολοχωρίου. Αν θέλετε να γυρίσετε να σας δούμε κιόλας και να κλείσουμε και να έχουμε και οπτική επαφή. Ναι. Ωραία, πώς, αν τυχόν λοιπόν αυτό που ήθελα να σας πω είναι ότι από τις καταγραφές που έχουμε το πρακτικό κομμάτι από αυτό που σας έδειξα από τις καταγραφές που είδατε μια κυματομορφία εκεί, μια χρονοσύρα είναι το εξής, ότι με το δίκτυο μηχανημάτων που έχουμε σε όλη την Ελλάδα αλλά και στην περιοχή αλλά και ειδικά στο Αρκολοχώρι έχουμε άλλους τρεις στο Ηράκλειο, ας πούμε, έχουμε στη Γόρτινα, έχουμε ένα καλό δίκτυο. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι οι δυνάμεις οι οποίες αναπτύσσονται πάνω στις κατασκευές από τα μέχρι στιγμής δεδομένα είναι πολύ χαμηλότερες, περίπου 5 φορές χαμηλότερες από τις τιμές που σχεδιαστήκαν τα κτίρια. Άρα λοιπόν για τα σωστά σχεδιασμένα κτίρια δεν υπάρχει άμεσα απειλή. Ακριβώς, μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω θερμά κύριε Παπαϊωάννου, την καλησπέρα μας από Κρήτη. Στη διάθεσή σας. Βέβαια, χαρά μας. Να είστε καλά. Λοιπόν, πιάσαμε το θέμα της σεισμικής δραστηριότητας. Καθησυχαστικός ο κύριος Παπαϊωάννου, σεισμολόγος από την Θεσσαλονίκη. Εξελίσσεται το φαινόμενο πολύ προσεκτικά, όπως διατύπωσε την πρότασή του ο Διευθυντής Ερευνών στο Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολογίας στη Θεσσαλονίκη.